Χάρης Κυριαλίνης, πρόεδρος του Γαλλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, όπως και κάθε χρόνο στο πλαίσιο των δράσεων ενόψη των εγγενείων της ΤΕΦ. Έτσι και σήμερα γίνεται η συνέντευξη και του Γαλλικού Κέντρου Παντού Ελλάδος, όπου θα παρουσιαστούν τα προβλήματα και οι δείκτες ανεργίας σε κάθε νομό από το δικαστικό πρόεδρο του Γαλλικού Κέντρου. Για φέτος είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση για άλλη μια χρονιά. Και στο δικαίωμα στον εργασιακό κύκλο που θα έχει δημιουργηθεί, η ανεργία στην εκδοχή σα θα έχει ομόφυλη ενέργεια από όλοι μα ότι θα ξεπεράσει το 40%. Δυσκολεύεται ακόμα περισσότερο την αναζήτηση εργασία, τη θέσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων και του μισθού. Λέω λόγω τη μάθηση εργασία και τη επιβολή χαμηλών μισθωμάτων στου εργαζομένου, θα διασχερίνει ακόμα περισσότερο και την αγοραστική δύναμη όλων των οικογενειών και των πολιτών. Όλα αυτά έχουν ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι αρνητικό και η ανόρθωση τη οικονομία και του εργασιακού βίου του κάθε εργαζόμενου θα δυσκολεύσει ακόμα περισσότερο. Ποια είναι λοιπόν ανανομό, έτσι, έχετε κάποια εικόνα που σα στην Κεντρική Μακεδονία. Ανανομό ακόμα δεν έχω μια εικόνα, γιατί δεν έχει δοθεί εικόνα. Θα υποθεί ο